Αναφέρομαι στον κύριο Θόδωρο Ριζούλη, τον πρόεδρο και μεγαλομέτοχο της Λάρισας, της μπασκετικής Λάρισας. Θα θέλαμε να μας δώσει κάποιες διευκρινήσεις, έτσι, να τον ακούσουμε κιόλας. Αφού σας δώσω, κύριε Ριζούλη, καταρχάς καλησπέρα σας και να σας δώσω συγχαρητήρια για αυτήν την χρονιά που πέρασε και για αυτήν την εκπληκτική παρουσία, εμφάνιση της ομάδος της Λάρισας που φυσικά εσείς ήσταν, ήσασταν ο πρόεδρος, ναι, ο μεγαλομέτοχος. Ναι. Και λέω ήσασταν, αλλά πρώτα, ναι, θέλω να μου πείτε και αυτή τη χρονιά που μόλις έκλεισε. Καλησπέρα σας. Εντάξει, ήταν μια εκπληκτική χρονιά. Η αλήθεια είναι, ήμασταν και λίγο τυχεροί. Μας βγήκαν οι μεταγραφές, μας βγήκε η αλλαγή του προπονητή και λίγο το πρόγραμμα. Στην Αθηνά η χείρα εκείνη, ναι, και πήγαν όλα καλά. Φτιάχτηκε ένα κλίμα στην ομάδα από τους καινούργιους βασικά παίκτες που ήρθαν από το Στέφαν, το Μούντι, από το Μάριτς που ήρθαν για το πεντάρι, δηλαδή και Βάσος που ήρθαν πάρα πολύ. Τρίξαμε τους παλιούς παίκτες που έμεναν στην ομάδα, γιατί κάναμε και 5 αλλαγές. Δεν ήταν κάτι εύκολο, και αλλαγή προπονητή. Πήρε κατέριξη του παζλ και η ομάδα μετά πήγαινε μόνη της. Πήγαινε με αυτόματο πιλότο. Τέλεια. Έμπαινε το καλάθι, ήταν όλοι καλοί. Δεν έμπαινε. Ήμασταν και τυχεροί, μπορώ να πω ότι κερδίσαμε 2-3 παιχνίδια στο τελευταίο σουτ, όπως τον του Πάγκο, τον Κουρουσό. Εντάξει, θέλει και τύχη σίγουρα. Σίγουρα και ικανότητα, θέλει και τύχη. Πήγαν όλα καλά. Κάναμε μια εκπληκτική χρονιά, όπως λέτε. Και παραμιλούσε όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα σας έδωσε συγχαρητήρια. Και σε εσάς προσωπικά και στην ομάδα. Η ομάδα ήταν τρίτη, όχι τέταρτη. Τρίτη έπρεπε να καταλήξει. Κάποιοι παράγοντες τελευταία παιχνίδια δεν πήγαν όπως έπρεπε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να αφαιρθώ σε τη σύσχεση και τίποτα. Πάντως, ήσασταν η έκπληξη. Η ευχάριστη έκπληξη, και το είχαμε ανάγκη στο μπάσκετ αυτό να το δούμε, κύριε Ριζούλη, διότι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, μονοπόλιο και τα λοιπά, είχαμε ανάγκη. Οι δικοί μας εδώ, ο ΠΑΟ και ο Άρης, δεν είναι καλά τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούν και αυτοί να κάνουν κάτι παραπάνω, κουβαλάνε και τις αμαρτίες του παρελθόντος. Αυτό ακριβώς ήταν, σας πω. Δυστυχώς, δηλαδή, έχουν τα παλιά τα χρέη. Κάνουν μια καλή προσπάθεια και οι δύο ομάδες, που τους παρακολουθώ και εγώ, και οι διοικήσεις είναι καθαρές τα τελευταία χρόνια που τη βλέπω, και από τον ΠΑΟ και από τον Άρη. Απλά κουβαλάνε τις παλιές αμαρτίες που λέτε και δεν μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω, γιατί δεν είναι τελείως καθαρή από τα προηγούμενα χρόνια. Και εκεί πιστεύω σιγά σιγά από ό,τι τους βλέπω, ότι κάνουν μια καλή προσπάθεια, ότι πιστεύω σε 1-2 χρόνια θα ξεκαθαρίσουν τα παλιά και θα πάνε ακόμα καλύτερα, γιατί και αυτό το μονοπόλιο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, κουράζει. Αν εξαιρέσουμε εμάς τη Λάρισα φέτος και το Λαύριο, έτσι. Αλλά εντάξει, πέρυσι δεν ήταν και Ολυμπιακός, βέβαια. Ναι, έτσι είναι. Πήγε δεύτερο το Λαύριο. Και εκεί λοιπόν, κύριε Ολυμπιακού. Και εκεί που ήμασταν μέσα στη χαρά και μιλούσαμε τα καλύτερα για τη Λάρισα, να δούμε και τη νέα σεζόν, ξαφνικά σας βλέπουμε, εμείς που είμαστε μακριά από τη Λάρισα, εννοώ, σας βλέπουμε σε μια συνέντευξη τύπου να λέτε ότι δεν μπορώ άλλο, παιδιά, εγώ αποχωρώ. Να μην πω φυλακή. Ναι. Αυτή η ατάκα σας, δηλαδή, όσο, είχε μέσα πολύ μεγάλη αλήθεια, βέβαια. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Δεν αρισκάρω εγώ να πω φυλακή, είπατε. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, δεν είχα στήριξη, αυτή τη στήριξη που περίμενα, τέλος πάντων, από τον κόσμο της Λάρισας και από τους επιχειρηματίες περισσότερο. Ναι. Να σας πω, περισσότερους επιχειρηματίες, πιστεύω διαρκείας θα έπαιρναν οι φίλαθλοι φέτος. Εντάξει, ήταν και η επιτυχία που έκανε η ομάδα, υπήρχε ενθουσιασμός. Πιστεύω θα πουλούσαν κάποια διαρκείας, όχι όσο θα έπρεπε να πουλήσει μια ομάδα που είναι τρίτη, τέταρτη στην Ελλάδα, αλλά με τα δεδομένα τα δικά μας τα χρόνια πουλούσαν 100, φαντάζομαι μπορεί να πουλούσαν 300-400. Αλλά ξεκίνησε η διάθεση, ήταν λίγα τα εισιτήρια, όχι τόσο που πουλήσαν, λέω πάλι για τα εισιτήρια, αλλά κανένας επιχειρηματίας από τη Λάρισα, πλην μετρημένων στο ενός χεριού τα δάχτυλα, είπαν ότι θα βοηθήσουν, δυστυχώς. Και η ομάδα, όπως ξέρετε, η κάθε ομάδα έχει τα έξοδα που έχει, το budget είναι δεδομένο. Εγώ οικονομικά τους είπα, εγώ δεν έχω ούτε καράβια έχω, λέω ούτε εργοστάσια έχω, μια απλή επιχείρηση έχω, απλά μου αρέσει το μπάσκετ. Αν όμως βλέπω ότι δεν με στηρίζει κανένας άλλος, δεν μπορώ να συνεχίσω. Απλά πράγματα. Και δεν χτύπησε το τηλέφωνο ποτέ, έτσι. Ναι, εντάξει, 2-3 υποσχέσεις. Τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Εδώ τα πράγματα έτρεχαν, ξέρετε πώς είναι οι προθεσμίες και από τον Ισάκη και από την Επιτροπή και από οι κοιτικές και από τους
παίχτες που έπρεπε, τα γνωρίζει. Δηλαδή ότι όλες οι ομάδες σε αυτού του επίπεδου τρέχουν μέχρι τελευταία στιγμή να κλείσουμε συμφωνίες με παίχτες, να βγάλουμε νικητική, που ήταν και μεγαλύτερη πάλι και φέτος, που θέλανε 150.000 με τον Ισάκη και με την Επιτροπή Επαγγελματικού πρέπει να έχουμε νικητική. Ναι. Αυτά δεν τα ξέρει ίσως απλώς ο κόσμος, δεν τα ξέρουν και οι επιχειρηματίες που ήθελαν να πούνε. Έλεγαν να ξεκίνα και εδώ είμαστε. Αλλά δεν γίνεται. Τι ξεκίνα και εδώ είμαστε. δεν υπάρχουν αυτά πλέον. Δεν είμαστε εδώ. Εδώ είναι, τρέχουν ημερομηνίες. Πέρυσι είχατε, δηλαδή πέρυσι όταν λέω τη σεζόν που μας πέρασε, είχατε βοήθεια από την αρχή, από το ξεκίνημα ας πούμε. Ήταν διαφορετικά από αυτό που ζητήσατε, αυτή τη συμπαράσταση, που, την ενίσχυση που ζητήσατε φέτος. Κοιτάξτε, την απαιτούσα περισσότερο στη συμπαράσταση, γιατί πέρυσι μείωνε σώθηκε στο τελευταίο σου ότι η ομάδα είναι αυτή που έξερε, με τον Ηρακλή σώθηκε τελευταία αγωνιστική. Εντάξει, δεν είσαι και καλός. Τώρα απαιτούσα. Δεν είμαι καλός, έκανε μεγαλύτερη επιτυχία του θεσσαλικού μπάσκετ όλων των εποχών. Δεν έφτασε καμιά ομάδα από το μπάσκετ της Ελλάδας να είναι τρίτη και τέταρτη στην Ελλάδα. Mm. Πρώτον αυτόν. Mm-hmm. Δεύτερον, μετά αυξήθηκαν πολύ και τα έξοδα, γιατί όταν έχεις μια καλή ομάδα και καλοί παίχτες και πριν θα δώσεις. Και μισθούν παραπάνω θα δώσει όπως ξέρετε. Ναι. Και όσο τράβηξε, μην ξεχνάτε ότι το ζευγάρι Προμηθέας Λάρισα είναι το τελευταίο που έπαιξε στην Ευρώπη. Δεν υπήρχε ευρωπαϊκό μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων. Mm-hmm. Και τρεις μέρες άρχισαν οι εθνικές. Mm-hmm. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι ανέφυγαν τα κόστη των μισθών, τα σπίτια. Όλα δηλαδή. Κατάλαβα. Πάρα πολύ το μπάτζετ, το περσινό. Και λέω, αν θέλετε να έχουμε την ίδια πορεία και αν θέλετε να κρατήσουμε τις παίκτες και αν θέλετε να έχουμε μια καλή πορεία, πρέπει να βοηθήσετε. Και πέρυσι πήραμε και τα λεφτά από το στοίχημα. Το οποίο και αυτό δεν το πήραμε. Που το υπολογίζαμε στην αρχή, όταν ξεκίνησε η ομάδα μας, όλοι μας έλεγαν ότι θα πάρετε και τα λεφτά από το στοίχημα και πρέπει να πληρώσετε λίγο καλύτερα τους παίχτες. Βέβαια. Όλοι έχουν απαιτήσει. Και ξαφνικά, ναι, από δεξιά, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, βλέπουμε χθες, ναι, μια ανακοίνωση που λέει ότι, ναι, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής και η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Μπάσκετ, ναι, καλωσορίζουν στην οικογένειά, ναι, μας τον επιχειρηματία και πρόεδρο, ναι, της Λάρισας ΚΑΕ, κύριο Θεόδωρο, ναι, Ριζούλη, με σκοπό, ναι, την κοινή πορεία στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Δηλαδή, σωστό, τι, ναι, ήταν αυτή η βόμβα? Η βόμβα ήταν, έγινε μια προσέγγιση μέσω κάποιων κοινών γνωστών μεταξύ μένα και του κύριου Θεού και του κύριου Κακιούση, που τώρα έχουν αναλάβει τη σωτηρία, όπως λέγεται έτσι, του τμήματος μπάσκετ του Ηρακλή. Ναι. Κάναμε κάποια ραντεβού, βρήκαμε κάποιες σκηνές συνισταμένες. Εγώ τους είπα ότι η δικιά ομάδα ουσιαστικά είναι κλεισμένη. Δεν έχει κανένα μέλλον στη Λάρισα, και όπως το είχα ανακοινώσει, ότι η ομάδα πέφτει λουκέτο στη Λάρισα. Λουκέτο. Αυτοί είχαν κάποια, ναι, δυσκολία. Ναι, λουκέτο, αφού, ναι, αφού είπα ότι δεν θα συνεχίσει, δεν θα έπεισαι πουθενά σε καμιά κατηγορία. Ναι. Αυτή η ομάδα είναι ορμή αγιάς, έτσι. Ναι, ναι, το αφημί είναι ορμή αγιάς. Αφημί, ορμή αγιάς. Βέβαια είναι σαν ΚΑΕ, όχι, δεν είναι το ΕΣΤΕΧΝΗ, έτσι. Οκ, okay, ναι, κατάλαβα. ΚΑΕ, ναι, είναι η ΑΕ, αυτό είναι το. Και σας παίρνουν τηλέφωνο, σας παίρνουν τηλέφωνο οι άνθρωποι που προαναφέρατε και, ναι, σας λένε τι. Ναι. Από το Ηρακλένο. Βέβαια, αν μπορούμε να κάνουμε μια κοινή πορεία, να μεταφέρουμε την ομάδα στην Θεσσαλονίκη. Το αφημί Θεσσαλονίκη. Εντάξει, το δικό μου το αφημί δεν είχε κανένα θέμα να το μεταφέρω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Είναι καθαρό αφημί, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια διάθεση, είδα, έχουν μια όρεξη, θέλουν να ξανακάνουν μεγάλο τον Ηρακλή, έχουν ένα όραμα, είδα ότι σε αυτά που μιλήσαμε, όπως μιλήσαμε, ότι ταιριάζουν τα θέλω μας, τέλος πάντων. Μέλλον στη Λάρισα δεν είχα άλλο, ναι, το είχα ανακοινώσει, οπότε είπαμε να κάνουμε μια προσπάθεια μαζί, εγώ να τους δώσω τα αφημί, αυτοί να προσπαθήσουν να ξανακάνουν τον Ηρακλή, μαζί με μένα δηλαδή. Μια κοινή πορεία, μια σύμπληψη να κάνουν τον Ηρακλή πάλι μεγάλο. Η δική σας παρουσία, μπορείτε να περιγράψετε τη δική σας παρουσία πλέον στον Ηρακλή? Η δική μου παρουσία θεωρώ ότι θα είναι στο 50% των υποφάσεων μαζί με τον Λευτέρη και τον Ερεστέχνη. Αυτό θα είναι. Μάλιστα. Μια κοινή σύμπληψη, όπως το λέμε δηλαδή. Ναι. Δεν θα είναι one man show, ούτε αποφασίζουν μόνο αυτοί, ούτε αποφασίζουν μόνο εγώ. Σίγουρα θα γίνονται κοινές αποφάσεις. Θα συζητάμε, ναι, και θα. Πάντως, οφείλω να σας πω, κύριε Ριζούλη, ότι ο κόσμος χάρηκε πάρα πολύ με αυτή την εξέλιξη. Γενικότερα, ο μπασκετικός κόσμος, έχω καταλάβει, ναι, ότι σας αγαπάει. Ναι. Και όταν κάνετε αυτή την, ναι, κίνηση και όταν ανακοινώνετε κιόλας, γιατί, ναι, δεν είναι ρεπορτάζ, ας πούμε, δικό μου, ναι, να πω ότι ο Ριζούλης, ναι, με τον Ηρακλή κτλ. Ναι, είναι, ναι, επίσημο. Ναι. Είδα εγώ, το εισέπραξα, ναι, εγώ προσωπικά.
μια πολύ μεγάλη χαρά από τον κόσμο για την κίνηση που κάνατε. Για αυτή τη σύμπραξη, έτσι, γιατί ουσιαστικά γι' αυτό μιλάμε. Ναι, ναι, σύμπραξη, αφού σας είπα να συναποφασίζουμε. Ναι. Κοιτάξτε, ναι, πιστεύω ότι ο κόσμος είναι πολλοίς κόσμος στην Ηρακλή που αγαπάει τον μπάσκετ, το έχω δει αυτό, το έχω διαπιστώσει. Η ομάδα είχε κάποια προβλήματα τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, εμείς δεν υποσχόμαστε θαύματα, θα έρθουμε, θα βοηθήσουμε και μαζί με, είπα, και με τους άλλους ανθρώπους στην Ηρακλή θα προσπαθήσουμε να το επαναφέρουμε εκεί που πραγματικά αξίζει και αξίζει για τον κόσμο την Ηρακλή βασικά. Βέβαια. Και έχει αποδείξει χίλιες φορές ο κόσμος και την περίοδο αυτή ότι την αγαπάει πολύ την ομάδα. Χαμηλή τόνη, θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια, δεν γίνεται μία μέρα στην άλλη. Δεν ήρθα εγώ μισίες να πάρω, επειδή πήραμε πέρυσι τέταρτη θέση, να πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος. Εντάξει, θέλει δουλειά, θέλει χαμηλή τόνη, θέλει λίγο υπομονή, είναι μια καλή αρχή. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις όμως στον Σάκε, δηλαδή τώρα εσείς... Εντάξει, εμείς κάναμε μία αίτηση, είπα και εγώ να μιλήσω εκεί, δεν δέχτηκε το συμβούλιο γιατί τώρα πλέον δεν ανοίγουμε στο Σάκε γιατί δεν πήραμε την άδεια από την Επιτροπή. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε στην Α2, θα κάνουμε ακόμα μια κίνηση, μια τελευταία κίνηση, μήπως μπορέσουμε να παίξουμε Α1, αλλά η συμφωνία που έχουμε κάνει με τους κυρίους εκεί με τους ανθρώπους στη Ρακλή είναι και ακόμα και Α2, όπου κάτσει. Άρα, το όπου κάτσει είναι το καλύτερο που λέτε, γιατί έτσι είναι πλέον στον αθλητισμό. Άρα, είτε Α1 είτε Α1. Αν δεν μας δίνουν, αν δεν μας δίνουν, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Είτε Α1 είτε Α2, Ριζούλης υπάρχει 100% στον Ηρακλή πλέον. Ναι, έχουμε υπάρξει συμφωνία. Ναι, είτε για Α1 εθνική, αν καταφέρουμε να πάει Α1, θα πάμε Α1. Αν δεν μπορέσουμε να πάμε. Που το βλέπω τώρα δηλαδή 90-10, 90% ότι είμαστε Α2, 10% μόνο στην Α1, αφού δεν μας έδωσε η έγκριση του συμβούλιο του Ισάγκη. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, και Α2, εντάξει. Η δουλειά είναι να χρηστεί κάτι με κυρίες βάσεις. Αν χρηστεί κάτι με κυρίες βάσεις, και η χρονιά περνάει γρήγορα. Ναι, γιατί υπήρξε μια ανησυχία, οφείλω να σας τη μεταφέρω, ότι αν δεν περάσει, ας πούμε, και ο Ηρακλής θα είναι στην Α2, μαζί με εσάς, εσείς λίγο θα αποτραβηχτείτε. Αυτό δεν ισχύει τελικά, έτσι. Όχι, το είπατε... όχι, δεν ισχύει. Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε αυτό. Ναι, απογνώστε. Βράδυ Αρβίλα. Με ανθρώπους εκεί που μιλήσαμε, πάμε ή Α1 ή Α2, όπου κάτσει. Θα προσπαθήσουμε Α1, αν δεν κάτσει, πάμε στην Α2. Κάνουμε μια ομάδα, η οποία να είναι, πώς σας είπα πάλι, συγκυρές βάσεις. Καθαρή ομάδα. Και με υπομονή, όπως σας είπα πριν, συνεχίζουμε και η χρονιά θα περάσει γρήγορα. Αν χτίσουμε καλή ομάδα, σε λίγους μήνες μπορεί να είναι Α1. Δεν πειράζει. Από υπομονή εδώ στη Θεσσαλονίκη, ειδικά στον Ηρακλή και Ριζούλη, να φάνε και κότες από υπομονή. Να ξέρετε, είναι ανεξάντλητη. Εγώ είμαι 14 χρόνια από την Α2 ΙΣΚΑ. Για να φτάσει εκεί πέρα η ομάδα. Ναι. Αυτό το 10%. Τι ακριβώς είναι, δηλαδή η προσπάθεια η τελευταία που μας είπατε ότι θα κάνετε, τι είδους προσπάθεια θα είναι αυτή? Τώρα δεν μπορώ η τελευταία ελπίδα που λέμε, δηλαδή. Δικηγορικά θα είναι, ναι, κάτι θα κάνουμε, κάτι θέλουμε να κάνουμε. Όχι, δεν είναι κάτι παράνομο, ούτε κανένα κόλπο δηλαδή, απλά θέλουμε να κάνουμε μια κίνηση, θα το προσπαθήσουμε. Εντάξει, μέχρι την Παρασκευή, δηλαδή 2 μέρες, θα φανεί. Δεν είναι κάτι που είναι πολύ μακρινό. Αν μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι, θα το δούμε. Πάντως, αυτό που μου κάνει εντύπωση, κύριε Ριτζούλη, γιατί ξέρετε, εδώ με τα social media, με τα μηνύματα που έχουμε εδώ στο ραδιόφωνο, είναι εντυπωσιακό το πόσα μηνύματα μου έχουν έρθει από τον κόσμο του Ηρακλή. Να σας τα μεταφέρω για το πόσο χαρούμενοι είναι για αυτή την εξέλιξη. Παρά τη στεναχώρια, έτσι, για την Α2 κτλ. Αλλά είναι εντυπωσιακό αυτό που γίνεται πάντως. Που σας ακούνε, δηλαδή, μακάρι, και τους δίνετε ένα όραμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή η παρουσία σας δίνει ένα όραμα στον Ηρακλειδέα και στον Ηρακλή γενικότερα. Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ θέλω να τους πω ότι τους ευχαριστώ πολύ. Ότι πρέπει να κάνουν υπομονή, είπατε ότι έχουν υπομονή. Και ότι καλά είναι να στηρίζεται σε γερές βάσεις, να μην κάνουν βιαστικές κινήσεις και να υπάρχει υπομονή. Αυτό. Και όλα θα γίνουν. Η βάση σας είναι στη Λάρισα. Άρα τώρα Λάρισα, Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια καζιά ή έχετε και σπίτι εδώ να τα μοιράζετε, να μοιράζετε τις μέρες? Καζιά, γκάζι, καθόρας, γκάζι, εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Ριζούλη. Να έχουμε τους ανθρώπους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσατε στο Λίμπερο και που είπατε αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον να έχουμε τη δική σας άποψη, τοποθέτηση επίσημα, για να μην διαβάζει διάφορες χαζομάρες ο κόσμος ή να μην ακούει και αγχώνεται. Συμφωνώ. Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό το ράδιο δίλα, πάντα λένε διάφορα, πάντα λένε ότι ξέρεις μπορεί να είναι και το άλλο, άλλο τι λένε και άλλο τι εννοούν. Καθαρά πράγματα είναι αυτά, είναι καθαρή δουλειά.
Έτσι ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ριζούλη. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε εσάς. Γεια σας, γεια σας.